πολύ δύσκολο να πηγαίνει στο σχολείο και να σκέφτεσαι αν και με ποιον θα μιλήσει. Η υπόθεση τη αυτοκτονίας του 14χρονού μαθητή στην Αθήνα άνοιξε τα στόματα, φωτίζοντα μια τραγική πραγματικότητα. Η ανήλικη βία και τα περιστατικά bullying στα σχολιά έχουν αυξηθεί ραγδαία. Η πίεση και την καταπίεση που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί την εκδηλώνει ω βία α, στο περιβάλλον το σχολικό. Ανήλικοι μαθητέ υιοθετούν κακοποιητικέ συμπεριφορέ, προκαλώντα ανεπανόρθωτες βλάβες στου συμμαθητέ του. Ενδεικτικό τη κατάσταση το γεγονό πω το 2021 έχουν καταγραφεί 62 δράστες ξυλοδαρμών ηλικία μόλι. 8 έως 14 ετών. Έχουμε καθημερινά αρκετά τηλέφωνα από σχολεία για τέτοια περιστατικά. Αρκετά βγήκαν και στο φως της δημοσιότητα. Ε, και νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι η ένταση είναι πολύ αυξημένη. Δηλαδή ότι τα περιστατικά φτάνουν σε σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ή μάλλον ξέρω. Δεν είμαι όπως με θέλουν. Χαρακτηριστική περίπτωση ενός μαθητή της τρίτης γυμνασίου σε σχολείο της πόλης του Ηρακλείου που έπεσε θύμα πούλινγκ δύο μαθητών του. Την ώρα του διαλύματο ενώ ο γιος μου ήταν στην αυλή του σχολείου με τους φίλους του και κάτι κοίταζαν στο κινητό, δύο παιδιά, ένα τη πρώτη και ένα τη τρίτη, του επιτέθηκαν κατεβάζοντας του το παντελόνι σε κοινή θέα και μάλιστα δύο φορέ. Καταγγέλει η μητέρα του ανήλικου. Ο μικρός σοκαρισμένο και ντροπιασμένο έφυγε από το σχολείο χωρί να πει κουβέντα, ωστόσο στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει κακό στον εαυτό του αυτοτραυματίστηκε με 10 μαχαιριέ. Έχει χαράξει το αριστερό του χέρι με μαχαίρι 10 φορέ. Το παιδί μου δεν είναι καλά. Καταθέτει η μητέρα που μόλι αντιλήφθηκε το περιστατικό έτρεξε με το παιδί στα επίγοντα του εφημερεύοντο νοσοκομείου. Εκεί οι γιατροί στα ΤΕΠ, αφού φρόντισαν τι πληγέ του ανήλικου, προσπάθησαν να διερευνήσουν και τα σκοτάδια τη ψυχή του. Με τον παιδοψυχολόγο να τονίζει στην οικογένεια πω το παιδί χρειάζεται βοήθεια. Έχουμε λοιπόν περιπτώσει παιδιών τα οποία στοχοποιούνται τα οποία μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά θύματα, και έχουμε και άλλα παιδιά τα οποία εκτονώνουν αυτή την βία, αν θέλετε, που δέχονται από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολείο και σε άλλα παιδιά. Η οικογένεια που δεν είχε λάβει γνώση του περιστατικού από το σχολείο έσπευσε μία μέρα μετά στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και υπέβαλε μηνύσεις κατά τόσο των γονέων και κυδεμόνων των ανήλικων δραστών, όσο και ενάντια στη διεύθυνση του σχολείου. Το παιδί μου δεν θέλει να ξαναπάει σε αυτό το σχολείο, ούτε κι εγώ νιώθω άνετα. Ωστόσο, ένα μήνα πριν τι εξετάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε μετεγγραφή». Όπω λέει η μητέρα, σε επικοινωνία τη με το σχολείο και το συλλογό γονέων και κηδεμόνων, τη υποσχέθηκαν πω θα εντείνουν την προσοχή του και κανεί δεν θα ξαναπλησιάσει το παιδί. Η πραγματικότητα δυστυχώ του διέψευσε, αφού οι φερόμενοι ω δράστε ανήλικοι και ο αδερφό του ενό σε δύο διαφορετικέ φάσει έσπευσαν να προειδοποιήσουν το θύμα πω αν η υπόθεση πάρει τον δρόμο τη δικαιοσύνη, οι ίδιοι θα αντιστρέψουν την κατηγορία, ισχυριζόμενοι πω ο 14χρονο είναι αυτό που ασκεί μπούλινγκ στου συμμαθητέ του. Ήμουν αυτέ τι μέρε στο αστυνομικό μέγαρο συνοδεύοντα ένα παιδί και η αστυνόμο μου είπε: Έχουμε τουλάχιστον 3-4 περιστατικά την εβδομάδα. Η οικογένεια του ανήλικου θύματο είναι σε εγρήγορση φοβούμενη τα χειρότερα. Ωστόσο, φαίνεται αποφασισμένη όχι μόνο να στηρίξει το παιδί τη, αλλά και να φέρει στη δικαιοσύνη την υπόθεση. Κανεί δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει. Ούτε το παιδί μου, ούτε κανένα άλλο. Όσο φοβόμαστε και μένουμε σιωπηλοί, τόσο οι κακοποιητικέ συμπεριφορέ κληραίνουν. Αξίζει να σημειωθεί πω η διεύθυνση του σχολείου κρατά χαμηλού τόνου, κάνοντα λόγο για εσωτερική διαχείριση του περιστατικού, το οποίο ίδια θεωρεί λήξαν.